Μια συνείδηση που δεν ησυχάζει, που δεν ειρηνεύει, που δεν φωτίζεται. Είναι μέσα στη μαυρίλα των δίψεών της. Αυτόν είναι η κόλαση. Αλλά ο φιλάνθρωπος Θεός μας, ο Τριαδικός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, επρονόμησαν και έκαμα δύο δημιουργίες. Η πρώτη δημιουργία είναι η δημιουργία των Αγίων Αγγέλων, που σήμερα όλος εξαιρέτως εορτάζω. Των αείλων δυνάμεων. Αυτών των δυνάμεων που είναι αόρατες στα μάτια του σώματός μας, αλλά είναι ορατές στα μάτια της ψυχής μας, όταν αυτά καθαρίσουν. Πολλοί άνθρωποι έχουν προσπάθεια πολύ δυνατή και καθαρίζουν τα μάτια τους, τα μάτια της ψυχής και βλέπουν και το φύλακα τους άγγελων και βλέπουν και τους αγγέλους που συλλειτουργούν μαζί μας στη Θεία Λειτουργία. Είχαμε μία χωριανή μας από την Κάτω Ζώδια, τη Θεγνωσού του Γελάση, ναι. Αυτή μου έλεγε, κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια, ότι μόλις ξεκινούσε το χερουβικόν, έβλεπε τους Αγίους Αγγέλους που συλλειτουργούσαν με τον Παπά και τους τέσσερις Ευαγγελιστές που τους τοποθετούμε όταν κάνουμε εγγένεια ναού, τις τέσσερις γωνιές της Αγίας Τραπέζης. Αυτόν πολύ λίγοι το ξέρουν ως γεγονός, ως θεολογία, ως πράξη. Μόνο οι ιερείς που ακολουθούν τον Επίσκοπο, διότι μόνο ο Επίσκοπος δικαιούται και υποχρεούται να κάνει εγγένεια. Η Θεγνωσού, μια απλή γυναίκα της Ζώδιας, έβλεπε τους τέσσερις στη γωνιά Ευαγγελιστές, Ιωάννη των Θεολόγων, Λουκάν τον Ευαγγελιστή, Ματθαίον και τον όπισθεν ευρισκόμενόν μου και Κύπριον στο γένος Μάρκον, τους έβλεπε όταν εθυμίαζε ο ιερέας σταυροειδός να βγαίνουν από τις τέσσερις γωνιές και να κάνουν σχήμα, υπόκληση δηλαδή, στον ιερέα. Και είδα σε μεγάλη απορία, με πήραν τηλέφωνο και μου λέει, μα ποιοι είναι οι τέσσερις. Και τις λέω, οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Πώς έβλεπε αυτή η γυναίκα. Τα όρατα για αυτήν ήταν ορατά. Γιατί καθάρισε την καρδία της, έμαθε να συγχωρά με την καρδιά της, όχι εγκεφαλικά. Προσεχόμενη δηλαδή για αυτούς που την πίκραναν, που την αδίκησαν. Έμαθαν οι άνθρωποι του Θεού να προσεύχονται συνεχώς, αδιαλείπτως. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και πολλές άλλες προσευχές και αυτοσχέδιες της στιγμής. Και με αυτόν τον τρόπο ευγήκαν τρόποντινα από τον υλικών κόσμων και εισήλθαν στον άειλον κόσμων των Αγίων Αγγέλων. Οπότε τα όρατα για αυτούς ήταν ορατά και είναι ορατά. Έτσι αγιάζει ο άνθρωπος.
Και έχουμε, δεν είμαι θα μόνοι μας, αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής μέρας. Το απολυτίκιο είναι ξεκάθαρα έναν απολυτίκιο όπου υμνούνται οι ουράνιες στρατιές των αγγέλων, γιατί δεν έχουν ανάγκη από μας, αφού μετέχουν συνεχώς της δόξας του Θεού. Βλέπουν, εάν βλέπει μια θεγνωσού, δεν βλέπουν οι άγγελοι, και οι αρχάγγελοι τη δόξα του Θεού, το φως του Τριαδικού Θεού, που μας έλεγε η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης, που κοιμήθηκε πριν 3-4 χρόνια, είναι γεμάτο πληροφορίες, είναι γεμάτο γνώσεις, το φως του Θεού. Γι' αυτό και λέμε συνεχώς, δόξα σοι το δείξαντι το φως. Συνεχώς μιλούμε για το φως, αλλά όχι το φως το ηλιακόν του ήλιου, ούτε της ηλεκτρικής του πολυελαίου, το άκτιστον φως. Καθότι φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα, τρισήλιον φως, τρίφωτος θεότης. Αυτήν τη θεότητα συνεχώς, όπως οι ψάλτες μας επί της γης υμνολογούν, εν της ουρανής, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεραφείμ, όλα τα 9 τάγματα των Αγίων Αγγέλων. Είναι ωραία σήμερα να τα αναφέρουμε τα 9 τάγματα. Όλα γιορτάζουν, όχι μόνο ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Τα 3 κατώτερα τάγματα είναι οι άγγελοι, που έχουν και την πολλή επαφή μαζί μας, οι αρχάγγελοι, όχι οι δύο οι ταξιάρχες, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι και οι αρχές. Η δεύτερη τριάδα επουρανίων δυνάμεων είναι οι κυριότητες, οι εξουσίες και οι δυνάμεις. Και η ανωτέρα τριάδα, μας λέει ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρειοπαγίτης, είναι τα χερουβίμ, τα σεραφείμ και οι θρόνοι. Αυτά είναι τα 9 τάγματα. Υπήρχε ακόμα ένα τάγμα Αγίων Αγγέλων, το οποίο έπεσε από την υπερηφάνεια του, που δεν ήθελε με τη βοήθεια του Θεού να αγιάζεται, αλλά ήθελε μόνον του. Εγώ τα ξέρω όλα, είπε ο Αιωσφόρος. Και μόλις είπε αυτόν, έπεσε. Και μαζί του έπεσαν από όλα τα τάγματα και όλων των δικών του τάγμα στην κόλαση. Άρα, ο εχθρός του ανθρώπου είναι αυτοί οι πεσόντες άγγελοι, οι οποίοι, αφού δεν μπορούν να πολεμήσουν τον παντοδύναμο Θεό, δεν μπορούν να διαφθείρουν την αγιότητα των Αγίων και το σούτο μάλλον της Παναγίας, με ποιους θα τα βάλουν, με ποιους θα εκφράσουν την κακία τους, τη ζήλια τους, με την εικόνα του Θεού, που η εικόνα του Θεού είναι ο άνθρωπος. Δεν θα έλεγα να ήσασταν καμιά φορά, δεν το εύχομαι σε εσάς. Αυτό είναι ένα σταυρός για μας τους ιερείς, να είστε καμιά φορά είτε στον Άγιο Κυπριανό, στο Μένικο, είτε στο Λαμπαδιστή, όταν έρχονται αδελφοί μας δαιμονιζόμενοι, τι μας λένε, εκτός από τις βρυσές που μας λένε και τις ατιμίες. Ο δαίμονας πιστεύει και φρύτει, γιατί βλέπει την δόξα του Θεού. Και μας λένε ξεκάθαρα, εμείς λέει μια αμαρτία νεκάμαμε και συνεχώς είμαστε μέσα στην κόλαση. Τους λέμε εμείς οι ξυπνάκηδες, μετανιώστε κι εσείς όπως μετανιώνουμε εμείς. Όχι, δεν μετανιώνουμε. Βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι η αμαρτία, αγαπητοί μου. Το πρόβλημα είναι η αμετανοησία, να μην μετανιώνουμε. Γι' αυτό εμείς που έχουμε την προστασία τόσων Αγίων, τη δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, που η κάτω ζώδια όλος εξαιρέτως ετοιμούσε, τη δύναμη των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, που η πάνω ζώδια όλος εξαιρέτως τιμά σήμερα και διαχρονικά. Να έχουμε
επαφή, να ανοίξουμε τις συχνότητες μας προς τον ουρανό. Δεν είμαστε μόνοι μας. Μην έχουμε εμπιστοσύνη σε επίγειες δυνάμεις, είτε ανθρώπων, είτε εθνών, είτε κυβερνήσεων, είτε ΟΗΕ, είτε ΝΑΤΟ, είτε Ρωσίας, είτε. Οι προστάτες μας, αυτοί οι οποίοι μας τιμούν συνεχώς με την αόρατη παρουσία τους, είναι οι Άγιοι Άγγελοι. Σκεφτείτε ότι κάθε ένας που βαφτίζεται έχει φύλακαν άγγελο. Συνεχώς. Λοιπόν, ακόμη και οι μη βαφτισμένοι που είναι καλή η καρδιά τους και μετανιώνουν, και αυτοί προσελκύουν με την καλοσύνη τους. Εμείς με το βάφτισμά μας, εκείνοι με την καλοσύνη τους, φύλακαν άγγελο. Αφού έχουμε τέτοια τιμή και τέτοια προστασία, τι λέει στο απόδειπνο? Τύχησον ημάς Αγίης Σου Αγγέλης. Είναι την παρεμβολή αυτό φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως. Και το απολυτίκιο αυτά λέει συνεχώς, τα ίδια. Αφού έχουμε τέτοιον τείχος γύρω μας προστασίας, να το αξιοποιούμε. Δεν ήταν ανόητοι οι πρωτινοί Κύπροι που γέμισαν τα εικονοστάσια τους, τα χωριά μας, με εκκλησίες, με παρεκκλήσια, με εξοκλήσια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με εικόνες του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ήξεραν ότι αυτός είναι ο μέγιστος προστάτης από όλους τους αγγέλους και είναι αυτός ο οποίος έχει με τα βεβαιότητος μία συνάντηση μαζί μας, ένα ραντεβού, μόλις πεθάνουμε. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, τον θυμάμαι στην κοινότητα που μας εγέννησε, στην Πάνω Ζώδια, τη μεγάλη του τοιχογραφία, να κρατά ένα σπαθί από τη μία και από την άλλη να ζυγίζει τις ψυχές των νεκρών. Γι' αυτό αυτές οι γιορτές, αυτές οι πανηγύρις δεν είναι απλά για να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του χωριού μας. Είναι και αυτό. Αλλά σας λέω υπεύθυνα, δεν έχει ανάγκη κανέναν κατεχόμενο χωριό μας από μας. Τίποτα. Ψευδέστηση είναι αυτό. Να κρατήσουμε τάχα το αγωνιστικό φρόνημα. Μα η κατοχή της μισής Κύπρου είναι αποτέλεσμα των δικών μας αμαρτιών. Και βεβαίως και αμαρτιών των Τούρκων. Οπωσδήποτε. Αλλά όχι μόνο των Τούρκων. Εμείς να δούμε τα δικά μας. Και να μετανιώνουμε. Και να έχουμε και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του Θεού που είδαν την ελευθερία της Κύπρου. Μερικοί την είδαν, όπως ο Χατζηφλουρέντος από τη Μιλιάνα Μοχώστου, όπως ο Δημήτρης ο Πρωτόβαβας από την Πάνω Ζώδια, την είδαν και πριν ακόμα γίνει η εισβολή και η κατοχή. Και είπαν στους πλησίων τους και εμπιστεύτηκαν τον λόγο των προφητικών και σε εμάς, η Κύπρος θα ελευθερωθεί μετά από χρόνια, όταν πολλοί θα πεθάνουν στην προσφυγιά, αλλά δεν σημαίνει επειδή οι γονείς μας έφυγαν χωρίς να δουν τα χωριά τους ελεύθερα. Είδαν και βλέπουν το φως, το άκτιστον, που βλέπει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Άρα είναι μέσα στη χαρά. Εμείς έχουμε το πρόβλημα και την ανασφάλεια, που τα μάτια μας ακόμα να καθαρίσουν και εμπιστευόμεθα δυνάμεις που δεν είναι ορθόδοξες, που δεν έχουν πίστη, που δεν έχουν προφητεία, που δεν έχουν μέλλον. Σήμερα είναι, αύριο δεν θα είναι. Τι έλεγαν οι άνθρωποι του Θεού? Όταν ακούσετε ότι δημιουργήθηκε μια καινούργια χώρα στα εδάφη της Τουρκίας και θα αποδυναμωθεί η Τουρκία και θα λέγεται αυτή η χώρα Κουρδία, τότε θα επιστρέψετε πίσω χωρίς πόλεμο. Ο πόλεμος μεγάλος θα γίνει και ήδη ξεκίνησε, αλλά αλλού. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το μέλλον μας. Δεν είναι η κατάληξή μας. Το μέλλον μας είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Είναι οι αρχές, οι δυνάμεις, οι κυριότητες, οι εξουσίες.
οι άγγελοι, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, η δόξα του Τριαδικού Θεού. Αυτό είναι το μέλλον μας. Να πω τώρα της μάνας μου της Μηλιάς, που ξέρω με τα βεβαιότητος ότι είναι μέσα στην αγιότητα του Τρισαγίου Θεού. Έλα μανά, κανόνισα με τον Αρχάγγελο, έλα πίσω να κάνουμε παρέα στην Ευρύχου. Θα μου πεις σε καλά γέ μου. Να φύγω από την ουράνιο λειτουργία που είμαι μέσα στη δόξα του Θεού για να έρθω στην Ευρύχου ή στη Ζώδια, την ελεύθερη Ζώδια. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε. Έχουμε επίγεια πατρίδα και έχουμε και ουράνια μόνιμη πατρίδα. Πριν το 1974 τα ξέχασαν αυτά, ακόμα και οι επίσκοποι της Κύπρου. Και τσακώθηκαν και μεταξύ μου. Και άφησαν τον λαό χωρίς ορθόδοξη πίστη και προοπτική του ουρανού. Και νόμιζαν ότι η προοπτική η μισή είναι η ένωση με την Ελλάδα και η άλλη μισή είναι η ένωση με τη Σοβιετική Ένωση. Πού είναι η Ελλάδα τώρα και πού είναι η Σοβιετική Ένωση. Να τα έχουμε αυτά κατά νου και να μάθουμε ποιες είναι οι δυνάμεις που έχουμε. Πρεσβείες του μεγάλου αρχιστρατήγου Μιχαήλ και του πάντοτε ταπεινού και κεκριμένου συναδέλφου του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και πάντων και πασών των επουρανίων δυνάμεων. Εύχομαι να είστε θεοφρούρητοι και αγγελοφρούρητοι και έχει το σχέδιο του και την ώρα του ο Θεός και για τη Ζώδια και για την κάθε κοινότητά μας την κατεχόμενη. Εμείς τα σημεία λέμε, το χρόνο ο Θεός τον ξέρει. Να καλωσορίσω από ό,τι είδα και τους αδελφούς που ήρθετε από την Γερμανία. Έτσι, ως ευχαρέστητε εδώ στην ευλογημένη γη της Κύπρου, την Αγία Νήσων, την Νήσων των Αγίων, που ακόμα κρατά θερμοπύλες ελληνικές και ορθόδοξες. Και πάντα θα τις κρατάει, είναι η υπόσχεση που έδωσε Άγγελος Κυρίου στην Αγία Ελένη, όταν έφερε το τίμιο ξύλο ερχόμενη από την Ιερουσαλήμ. Της είπε, θα μείνετε μάχεων τιμίου ξύλου εδώ, γιατί αυτόν τον νησί θα παραμείνει μέχρι η συντελείας των αιώνων χριστιανικό. Καλώς ήρθατε και εύχομαι να έχετε δυνατά βιώματα στα Άγια προσκυνήματα του τόπου μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.